Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες η τοπική κοινότητα Κοζάνης. Το πρώτο ήταν η γνωμοδότηση για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Κοζάνης το 447, έπειτα η εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίων χρήσης μουσικών οργάνων, αλλά και η γνωμοδότηση για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης του Νιάημερου. Ένα από τα θέματα που είναι να συζητήσουμε είναι η εμποροπανήγυρη το Νιάμερο, πώς γνωστόν γίνεται την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου. Μάλιστα, αύριο έχει και Δημοτικό Συμβούλιο και από ό,τι γνωρίζω θα συζητηθεί εκεί το εν λόγω θέμα. Σαν κοινότητα Κοζάνης πήραμε την απόφαση στο να είμαστε αρνητικοί στο να γίνει ο Νιάμερος με τα τωρινά δεδομένα, διότι μιλάμε για μια έκταση η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί δυστυχώς από κάποιους μηχανισμούς ώστε να θα υπάρξει συγχρονισμός με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τον κόσμο. Όπως και να έχει, τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα μπορούσαν να κρατηθούν. Η πρότασή μας είναι ότι αν υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να κρατηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καλώς να γίνει, αλλά δυστυχώς και ο χρόνος, δηλαδή ένας μήνας που απομένει μέχρι να γίνει ο Νιάμερος, μας πιέζει, με αποτέλεσμα κατά πάσα πιθανότητα να μην γίνει. Και αυτή είναι η πρότασή μας. Από εκεί και πέρα, σαν δεύτερη πρόταση όσον αφορά την εμποροπανήγυρη, είχαμε και το Εκκλησιακό Κέντρο Κοζάνης, εάν θα μπορούσαμε είτε τώρα είτε στο μέλλον, από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές, να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος Κοζάνης, από τη στιγμή που είναι και μέτοχος του Εκκλησιακού Κέντρου, και εάν θα μπορούσε να γίνει και εκεί, ώστε ο ίδιος ο χώρος και είναι πιο ελεγχόμενος και μήπως μπορέσει και από υγειονομικής άποψης να ελεγχθεί η κατάσταση. Δυστυχώς τα πράγματα βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα όσον αφορά την πανδημία δεν πάνε καλά, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα να προχωρήσει και να δούμε, να συνεχίσουμε τη ζωή όπως ήταν και πριν. Εμείς είμαστε υπέρ στο να γίνει η εμποροπανήγυρη, αλλά δυστυχώς με τα τωρινά δεδομένα θα είναι λίγο δύσκολο. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες κουβέντες που έχουμε στην κοινότητα, ήδη όλο το καλοκαίρι σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες έγιναν διάφορα πράγματα μέσα στην πόλη, διάφοροι καθαρισμοί μέσα στην πόλη. Πάρκα βλέπουμε ότι συμμορφώθηκαν, όπως και εδώ απέναντι σε εμάς στην Παύλου Χαρίση. Είδαμε σε συνεργασία πάλι με τις τεχνικές υπηρεσίες, έχουν προκηρυχθεί και πάνω και στα Λόνια, αλλά και παράλληλα και πάνω στην πλατεία Παύλου Μελά, όπου θα γίνει σιγά σιγά και αυτή είναι η πλατεία. Βλέπουμε ότι περπατάει το πράγμα και νομίζω ότι αλλάζει σιγά σιγά η μορφή της πόλης, αν και καθυστερημένα αλλάζει. Τώρα, σαν κοινότητα Κοζάνης, θέλουμε παράλληλα να κάνουμε κάποιες στιχογραφίες. Έχουμε συνεννοηθεί με κάποιους καλλιτέχνες της πόλης μας να δώσουμε λίγο χρώμα στην πόλη. Είχε ξεκινήσει πέρυσι ο ΑΠΝ με κάποιες στιχογραφίες. Θέλουμε να το συνεχίσουμε και εμείς αυτό σε συνεργασία με τον ΟΑΠΝ. Ενώ παράλληλα θέλουμε να έρθουμε και σε συμφωνία με τον ΟΤΕ, αν μπορούν να βαφτούν κάποια καφάο μέσα στην πόλη. Αυτά τα κουτιά του ΟΤΕ στην ουσία που υπάρχουν. Κάποιες στιχογραφίες που να δείχνει κάτι διαφορετικό, να προσδίδει κάτι διαφορετικό μέσα στην πόλη, με τοιχογραφίες είτε από μνημεία της πόλης είτε από ανθρώπους της πόλης. Θα δούμε ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα.